ενώπιον του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου συζητείται αυτή τη στιγμή το ζήτημα της έκδοσης της 37χρονης στο Ιράν. Πριν από λίγο η ίδια ζήτησε να μην επιστρέψει στην πατρίδα της. Η 37χρονη, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της και απευθυνόμενες στους αεροπαγίτες δικαστές, είπε στο δικαστήριο ότι είναι ένας πολιτικός πρόσφυγας και θέλει την προστασία τη δική της και της 6χρονης κόρης της, με την οποία έφτασαν μαζί τον Ιούνιο του 2019 στην Ελλάδα. Να σας πω ότι περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούν στην πατρίδα της, αλλά και τις σχέσεις της με τον σύζυγό της, ο οποίος, όπως είπε, τη χτυπούσε τόσο την ίδια και το παιδί και μάλιστα την κατηγόρησε και για μοιχεία, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε 40 βουρδουλιές και στη συνέχεια να αθωθεί. Για πρώτη φορά σήμερα υποστήριξε πως είχε πολιτική δράση στη χώρα της, καθώς βιντεοσκοπούσε διαδηλώσεις σε βάρος της κυβέρνησης και έδινε τα πλάνα σε ξένα κανάλια, και λόγω αυτού είπε πως κινδυνεύει αν επιστρέψει να βρεθεί στην Κρεμάλα. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η συζήτηση είναι ακόμα σε εξέλιξη ενώπιον του ποινικού τμήματος και η απόφαση του δικαστηρίου δεν πρόκειται να εκδοθεί σήμερα, αλλά τις επόμενες ημέρες.